Κώστα, δεν έχεις μιλήσει καθόλου, κάτι θες να ρωτήσεις. Δύο γρήγορες ερωτήσεις. Κύριε Παπαδημητρίου, η ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο του 2020 πόσο ήταν? Επειδή είπατε ότι δεν είχαμε ύφεση. Δεν είχαμε. Πόσο ήταν? Δεν είχαμε ύφεση για να έχουμε... Πόσο είχαμε το πρώτο τρίμηνο του 2020? Για να έχουμε ύφεση, όπως ξέρετε πολύ καλά, χρειάζεται να έχουμε τρία συνεχόμενα τρίμηνα με ύφεση, με αρνητικό. Το κατάλαβε, κύριε Παπαδημητρίου. Πόσο ήταν η ανάπτυξη? Όχι, δεν είχατε καταλάβει, το άκουσα στο πόσο πρώτο. Ήταν η ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο του 2020? Δεν χρειάζεται να περάσω από εξετάσεις, ξέρετε πόσα λεπτά θα μαζέψει τα πράγματα. Για να δούμε, να το ακούσουμε το ρυθμό ανάπτυξη. Πείτε το ΣΥΣ, πείτε. Ήταν αρνητικό. Και επειδή είπατε. Και επειδή. Αλλά ήταν αρνητικός. Ήταν 0,9%. Αρνητικός. Δεν έχουμε όμως ύφεση. Ωραία. Δεν έχουμε όμως ύφεση. Ύφεση θα έχουμε δυστυχώς. Το κατάλαβα, κύριε Παπαδημητρίου. Το κατάλαβα. Το κατάλαβα το επιχείρημα. Το κατάλαβα. Ξαναλέω. Δεν θέλω να μείνω στο τεχνικό. Δεύτερη ερώτηση. Από το πρώτο τρίμηνο είχαμε τουλάχιστον το μισό Μάρτιο αρνητικό. Συνεχίζω. Αυτό είναι. Το πρώτο τρίμηνο λοιπόν συνεχίζουμε, ήταν αρνητικό 0,9%. Ας μην το πούμε ύφεση, ας το πούμε χαρά και ευεξία. Ας το πούμε χαρά και ευεξία, όχι ύφεση, χαρά και ευεξία. Δεύτερη ερώτηση. Δεν είπα ούτε. Εντάξει, με καταλαβαίνετε. Προφανώς και το κάνω χάρη παιδιάς. Δεν το αποδίδω καν σε εσάς, ούτε σε μένα. Είναι σοβαρό. Απλώς το λέω για να μην κολλήσουμε στο αν είναι ύφεση, αν είναι ανάπτυξη ή αν είναι αρνητική ανάπτυξη, γιατί δεν μαζέψαμε τρία τρίμηνα. Τεχνικά λέτε, κύριε Παπαδημητρίου. Όχι, δεν είναι τεχνικό, έχει σημασία. Δεύτερη ερώτηση. Λέτε για τις επιχειρήσεις να ανοίξουν. Σωστά. Από σήμερα ισχύει η επιστρεπτέα προκαταβολή στη δεύτερη δόση της. Οι μεγάλες επιχειρήσεις θα κρατήσουν το 40% των χρημάτων που θα πάρουν. Μεγάλες εννοώ αυτές που έχουν πάνω από 20 εργαζόμενους. Και θα κρατήσουν οι μεγάλες επιχειρήσεις το 40% των χρημάτων που θα πάρουν. Το 60% θα επιστρέψουν μόνο. Οι μικρές επιχειρήσεις θα επιστρέψουν το 100% των χρημάτων που θα πάρουν. Αυτό πώς το αξιολογείται για την ελληνική οικονομία? Όλες οι επιχειρήσεις θα επιστρέψουν όλα τα χρήματα που θα λάβουν. Αυτός είναι ο κανόνας και είναι η συνταγματική δέσμευση. Η Ελλάδα έχει μια δέσμευση που δεν την έχουν όλα τα κράτη. Δεν μπορείς να πάρεις χρήματα από το δημόσιο και να μην τα επιστρέψεις. Αυτό στο οποίο αναφέρεστε είναι ότι θα γίνουν ρυθμίσεις ανάλογα με την κατάσταση που αντιμετωπίζει η οικονομία για να γίνει ενδεχομένως έκτος το φόρο. Δεν έχει διευκρινιστεί κατά τον τρόπο που το αναφέρετε. Όταν παίρνει λεφτά κανείς από το δημόσιο ταμείο, θα επιστρέφει πάντα. Στην Ελλάδα δεν μπορεί το δημόσιο να δώσει ούτε δραχμή χωρίς απόφαση της Βουλής. Και μια δεν είναι άσχημα που είναι έτσι. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε. Μας ρωτάτε εάν ξέρουμε τα θέματα που πέσανε στις πανελλαδικές. Και τις απαντήσεις. Όχι, δεν τα ξέρουμε εμείς. Είδαμε ένα πολύ ωραίο σύνθημα γραμμένο, το οποίο προσυπογράφουμε. Για να δούμε το σύνθημα λοιπόν. Λέει, και αν δεν περάσεις, εγώ θα σ' αγαπώ. Καλή